Αυξημένο ενδιαφέρον δείχνουν οι Θεσσαλονικείς εν μέσω πανδημίας για τον αντιγρυπτικό εμβολιασμό, ο οποίος ξεκίνησε ήδη από τις 15 Οκτωβρίου σε όλη τη χώρα. Υπάρχουν αρκετοί πολίτες οι οποίοι είχαν προπαραγγείλει το εμβόλιο από τον φαρμακοποιό τους. Σημειώνεται ότι φέτος είναι υποχρεωτική η ηλεκτρονική σύνταγη του γιατρού για το εμβόλιο της γρίπης, το οποίο χορηγείται δωρεάν από 10.000 φαρμακεία. Ο αντιγρυπτικός εμβολιασμός εξελίσσεται κανονικά. Έτσι όπως ήταν προγραμματισμένο, έρχονται οι παρτίδες των εμβολίων, έχουν έρθει τα περισσότερα εμβόλια, περιμένουμε να έρθουν και άλλα όμως. Πιστεύω ότι όταν θα έρθει και η τελική ποσότητα μέχρι τις 15 του μήνα, θα κλείσει και ο κύκλος όλων όσων πρέπει να εμβολιαστούν. Έχουν συνταγογραφηθεί 2.718.714 εμβόλια, έχουν εκτελεστεί 2.129.719, ενώ βρίσκονται στην αγορά 3.100.000 εμβόλια. Συνολικά η Ελλάδα έχει παραγγείλει φέτος 4 εκατομμύρια εμβόλια, τα οποία έρχονται σταδιακά έως τα τέλη Νοεμβρίου. Φέτος είναι περισσότερες οι ανάγκες για εμβολιασμό. Είχε προβλεφθεί αυτό, οπότε είχαν παραγγελθεί και περισσότερα εμβόλια. Με τον τρόπο αυτό πιστεύω ότι θα καλύψουμε όλους αυτούς οι οποίοι πρέπει να εμβολιαστούν, αυτοί οι οποίοι ανήκουν στις ομάδες υψηλού κινδύνου και πρέπει να το κάνουν οπωσδήποτε. Είναι ότι πρέπει να δώσουμε προτεραιότητα στα άτομα τα οποία έχουν πραγματικά ανάγκη να κάνουν το εμβόλιο και μετά να κάνουν όσοι δεν ανήκουν σε αυτές τις ομάδες υψηλού κινδύνου. Και επίσης ότι επειδή τα εμβόλια έρχονται αναπαρτίδες, θα πρέπει ο κόσμος να κάνει μερικές μέρες υπομονή μέχρι να έρθει και το δικό του εμβόλιο. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Φαρμακευτικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, εάν η Ελλάδα παραλάβει συνολικά 4 εκατομμύρια εμβόλια της γρίπης, θα είναι αυξημένα κατά 25% σε σύγκριση με πέρυσι. Η συνολική ποσότητα που έχει παραγγελθεί για φέτος είναι 4 εκατομμύρια 100.000 εμβόλια. Ενώ πέρσι είχαμε 3 εκατομμύρια 100.000. Σημαίνει ότι έχουμε μία αύξηση 25% στον εμβολιασμό, η οποία θα απορροφηθεί και θα έχουμε περίπου 4 εκατομμύρια 100.000 ανθρώπους μας εμβολιασμένους για την γρίπη φέτος. Ο Υπουργός Υγείας Βασίλης Κικίλιας, ακολουθώντας και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για άμεσο σχεδιασμό του προγράμματος εμβολιασμών κατά της COVID-19, ανακοίνωσε ότι έχει ξεκινήσει η κατάρτιση σχετικού επιχειρησιακού πλάνου σε συνεργασία με την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών.